και της Ελλάδος. Είμαστε εδώ σήμερα με την πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής και του Δήμου Ινούντος να τιμήσουμε, αλλά όχι μόνο. Κυρίως να καταθέσουμε, να καταθέσετε τη βούλησή μας για ένα συνεχή αδιάκοπο αγώνα προώθησης του μεγάλου ζητήματος της υποστήριξης της ελαιοκαλλιέργειας σε μια εξαιρετική κρίσιμη μεταβατική εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλες συγκλονιστικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως όμως από δύο αλλαγές, οι οποίες η μία προσδιορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει να κάνει με την αλλαγή της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, λογική την οποία είχαμε ακολουθήσει πολλά χρόνια τώρα, και η άλλη η οποία σχετίζεται με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία πλήττει ιδιαίτερα έντονα τη χώρα μας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά η γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Μια γιορτή θεσμός με ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία για τη Λακωνία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η ελιά και το λάδι είναι από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας και της Λακωνίας ειδικότερα. Οι ευθύνες για την κακή πορεία της τιμής και των δύο αυτών αγροτικών προϊόντων και κυρίως του ελαιολάδου, πολλές και μεγάλες. Όμως δεν είναι η ώρα για μια τέτοια συζήτηση. Σε μια περίοδο που όλα γύρω μας αλλάζουν, σε μια περίοδο που τη μια μέρα στην άλλη πληροφορηθήκαμε ότι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης ευρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, η λύση είναι μία και μοναδική. Οργάνωση, σοβαρότητα, συνέπεια και δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ξεκίνησαν, που είχαν την ιδέα για αυτή την εκδήλωση που θα μείνει για πολλά, πολλά χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστησαν, εργάζονται και θα εργάζονται για αυτή την εκδήλωση που είναι μια μεγάλη εκδήλωση και μια μεγάλη προσφορά για τη Λακωνία. Και εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ό,τι κάνουν για τη μάνα Λακωνία. Διότι εμείς οι ομογενείς στη Λακωνία δεν τη λέμε Λακωνία, τη λέμε μάνα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η 7η γιορτή Ελιάς και Λαδιού είναι γεγονός. Η τελευταία γιορτή που διοργανώνεται από το Δήμο Ινούντος, την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την ΤΕΔΚ νομού Λακωνίας. Στη φετινή μας γιορτή, εκτός από τους Λάκωνες εκθέτες μας, φιλοξενούμε στον κάτω όροφο του κτηρίου μια εικαστική έκθεση με θέμα «Η σοδιά της γης». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη, ιστορικός τέχνης και μόνιμη συνεργάτης του Κέντρου Έρευνης και Ελληνικής Λαογραφίας Αθηνών. Σίγουροι της έκθεσης είναι η Κλεόνη Μανουσάκη και ο κύριος Χάρης Κοντοσφύρης. Τους ευχαριστούμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που βοήθησαν στο στήσιμο της έκθεσης, τη Φανιό, τον Μάρκο, τον Χρήστο. Με την διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια της γιορτής, αναδείξαμε ότι μπορούμε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις να τις διοργανώνουν μικροί περιφερειακοί δήμοι όπως ο Δήμος μας. Τις διοργανώσαμε γιατί η αρχή μας ήταν να ενεργοποιήσουμε όλο το δυναμικό της περιοχής μας. Γι' αυτό όσοι συμμετείχαν, μικροί, μεγάλοι, αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, διανοούμενοι. Τη γιορτή την ένιωσαν για δική τους υπόθεση. Οφείλαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην τους διαψεύσουμε. Εάν το καταφέραμε, εσείς θα το κρίνετε. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η γιορτή Ελιάς και Λαδιού που γίνεται σε Λασία είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μεγάλο και δεν πρέπει να χαθεί. Πολλοί αναρωτιούνται τι κατάφερε η γιορτή, έλυσε το πρόβλημα της αγροτικής οικονομίας. Σίγουρα όχι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Αυτό το ρόλο τον έχουν οι κυβερνήσεις και το συντηρητικό κίνημα, που όχι μόνο δεν το έλυσαν, παρά το όξυναν.
Όλοι μας βλέπουμε τα προϊόντα μας να μένουν στις αποθήκες και να πλούνται σε εξαντλητικές τιμές. Όλοι μας βλέπουμε τις υπέροχες αυξήσεις στα γεωργικά εφόδια. Όλοι μας βλέπουμε να μην υπάρχει καμιά παρέμβαση από το συντηρητικό κίνημα και την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η γιορτή κατάφερε αυτό το προϊόν να το αναδείξει και να το προβάλλει. Προσπάθησε να το προωθήσει, να το κάνει γνωστό στον καταναλωτή. Σιγά, περιμένετε, μην διαζώσετε. Μια φωτογραφία περιμένετε μόνο, θα φανεί. Thank you.